beer and roll Eagles. Θα δούμε στην πρώτη αναμέτρηση της βραδιάς. Πήρε ένα ρόλο με Παπαχριστόπουλο, Λεμποτέσσα, Κουσουλή, Βασαλή, Φεβρόπουλο, Δημητράκη, Κόλια, Μαργαρίτη, Ζερβό και Κέβιν, ενώ είχες με Κολοτούρο τους τρεις κολοτούρους. Πετρόπουλο, Τσαμουρά και Κουτζιντζίτη. Όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Πρώτα θα έρθουμε την αγωνιστική φωτογραφία μεταξύ των δύο ομάδων. Κόλιας, Δημητράκης, Γιαχαλής, Λεμποτέσσης και Κουσουνής για τον Πυρενρόλ. Εκείς Κολοτούρη, Κουγιουλτζίδης. Και ο Παπαδόπουλος για τη Σίγκης. Και αντισμένο τζάμπον για την ομάδα των Πυρενρόλ της Πικάιτερ. Θα δείξω σήμερα με τον Γιαχαλή να φύγει στον Κουσουνή. Κόλιας για τρεις, θυμμένος άστοχος, αμυντικό ρυμπάν με τον Παπαδόπουλο, ρυμπάνος του Κολοτούρο. Εκείνος περνάει τρίποντο, θυμμένο, ελεύθερο, 45 μίλια, άστοχο, Δημητράκης μαζεύει το αμυντικό ρυμπάν. Ρίζει μέσα μέσα, άστοχη, Παναγιώτης Κολοτούρος τώρα θέλει να τρέξει. Σταματάει παρόλα αυτά και πάει σε σετ επίθεση. Τζίδης άσκησε στον Παπαδόπουλο, σου διατρούσε αρκετά στοχό. Δεν είχε τύχει, σε λεπτοθέσεις τώρα στην άλλη πλευρά. Σταματάει και αυτός, μια προσποίηση. Κόλιας μένει για δεύτερη φορά σήμερα ελεύθερος. Το επιχειρεί παρόλα αυτά ούτε τώρα είναι εύστοχος. Κολοτούρος θα περάσει κοντά το Γιαχαλής. Κολοτούρος μέχρι μέσα, ωραία κίνηση. Πολύ ωραία. Με τα νέα 0-2 έχουν σκορ στο μάτς. Λεμποτέσεις παίρνει ένα σκριν και θα εκτελέσει πίσω από αυτό και θα σκεφτεί. 3-2. Πρώτο καλάθι για τους Λεμπρόνους. Κολοτούρος. Ωραία, εκείνη στην Κουλτσίδη, ένα φλότο. Άστοχος, ο Γιαχαλής, θέλει το καλό του Κουλτσίδη. Νέα ζήτηση για Λεμπρόνους. Εκείνος θέλει να ζωτάρει για αυτούς. Λοιπόν, με την μπάλα νέου, ενώ έχουμε συμπληρώσει το πρώτο δίλεπτο του αγώνα, 3-2 μπροστά η Μπίρεν Ρόλι. Ψάχνει πολύ το τρίποντο οι δύο ομάδες, δεν έχουν καταφέρει όμως να εστοχίσουν σε πολλά. Με προσθέσεις έκλεψε και έφυγε στην άλλη πλευρά. Την μπάλα σπάθηκε σε πόδι και έφυγε νέα κατοχή για Μπίρεν Ρόλι με 19 δευτερόλεπτα. Δημητράκης επαναφέρει και Γιαχαλή και πάλι στο κατέβασμα της μπάλας. Κυρίζει μέχρι μέσα πάρα πολύ ωραία κίνηση. Προσθέτει με βάση 5-2. Κολοτούρος. Φίλης ο Κουγιουλτζίδης.
κίνδυνος. Θέλει να περάσει, θα μπει μέχρι μέσα, θα τελειώσει άστοχα. Ο Κολοτούρος ανανεώνει την επίθεση. Παπαδόπουλος για τρεις ελεύθερος, όχι. Η φωνή παζεύει ανενόχλητο στο αμυντικό rebound και φέρνει για νέα επίθεση για τον Μίρεν Ρόλ. Κόλια σταματάει τρίπλα και αφήνει στον Εμποτέσιο. Για τρεις, άστοχο, για κανείς δεν μπορεί για το αμυντικό rebound. Ο Παπαδόπουλος είναι εκεί. Είχες αρκετά άστοχη. Είναι ο Παναγιώτης ο Κολοτούρος και το χτύπτει σε παράβαση και δέχεται και τα. Σφύριγμα που πάνε σε την μπάλα στο παρκέ με δύναμη. Μία βολή λοιπόν για τον Κόλια και η μπάλα σου πήρε μπρο. Κόλιας τρέτς ψηλός με πολύ καλά ποσοστά από το mid-range και από το τρίποντο. Θα πει μέχρι μέσα και πάλι που πάει στην Καλιάνινα. Δεν μπορεί αυτή τη φορά να τελειώσει το πάση. Κολοτούρος, Κωστόπουλος που πέρασε στο μάτς. Βγάζει έξω, ελεύθερο τρίποντο από τον Κολοτούρο, άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Κουσουνί. Θέλει να μπει μέχρι μέσα το Eurostep. Το αριστερό λέω είναι άστοχο. Δεν έχουν καταφέρει δύο ομάδες από τον αριθμό. Ούτε από τις διεισδύσεις τους, ούτε από τα 6.75. Παπαδόπουλος. Κωστόπουλος κάτω από το καλάθι γυρνάει ωραία. Αστοχή. Νέα ευκαιρία με τον Κολοτούρο. Πόλο 5-4. Όμως προσπάθεια εδώ. Ενώ όλο ο Λεμποτέσης στην άλλη πλευρά δεν βρίσκει πολλά στηρίγματα για να αγκάζεται να πάει σε και θα λύσει. Κόλια στην κορυφή. Δεν απολύει από τόσο μακριά. Είναι περίπου στα 7,5 μέτρα. Λεμποτέσης και πάλι θα εκτελέσει. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Rebound όμως του Γιαχαλή, ο οποίος μπήκε ανάμεσα σε όλους και κέρδισε τη μάχη. Ο Μητράκης στα 6, 5 τώρα, 3, ο Μητράκης μέχρι μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει ο ίδιος το εκδοτικό rebound, ούτε τώρα ο Κολοτούρος μαζεύει. Ο Κωστόπουλος κάτω από καλάθι, δεξί λέει από καλάθι, 5-6, προβάδισμα για τους ίδιους. Λεμποτέσεις, θα πει μέχρι μέσα, θα αφήσει τον Μητράκη. Ωραία συνεργασία, Κόλια στο ταπλό. 7-6. Πάρα πολύ ωραίο πλέον εδώ για τους πυρεμβρόλους. Παπαδόπουλος, Κουζουρτζίκης, δεν είναι αυτός να μπει μέχρι μέσα. Παπαδόπουλος. Ωραία, η πάσα του Κολοτούρα, θυμμένος για τρεις, άστοχο. Βερβός και Θεοδωρόπουλος στο μάτς για τους Μπερεντρόλ. Πετρόπουλος ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ.
το ίδιο και ο Τσαμουράς. Όχι, ο Ευρώπης δεν θα καταλάβει τώρα. Ο Τσαμουράς μπήκε στη θέση του Ροπίλου. Πολιά. Πάρει. Γυρνάει. Ο Ροπίλος μέχρι μέσα. Ωραία κίνηση. Τρέχει ο Ζερβός παράλληλα. Παράσταση του Ζαμουρά που έχει κερδίσει το φάουλ. Ο Παχιστόπουλος και Κέβιν έτοιμοι να περάσουν στο μάτς στις θέσεις των Δημητράκη και Κουσουμή. Αυτή η πάσα βλέπουμε για τους πυρεμρών. Πάλα φτάνει με τα πολλά στον Κέβιν και τώρα στον Πόλια. Κέβιν στην γωνία. Τρεις. Σίδερο. Σοβαρό που μας τρέχει και προσπαθεί. Δεν καταφέρει να κρατήσει ο Βαλαντός. Νέα κατοχή για τους Τίγκους. 3 και 4 ακόμη. Για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Αλέξη! Κολοσσούρος θα περάσει, θα τελειώσει τη φάση. Goal foul. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Του παίρνει ενδεχομένως στο μάτσο με το ο forward τον Νίγκης. Πολύ μακριά θα εκτελέσει, θα αστοχίσει. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά τα έχει και την καφέτη. Το βέβαιο που ήταν και να αστοχίσει το φάουλ. Χαμηλά είναι το τρίτο βασικό μόλι. Ο Τρόπινος στη θέση του Κολοκούρα. Και ο Λεβοντέσης στη θέση του Κόλια. Χαμηλώνει το σχήμα. Σερβός. Σερβορόπουλος. Περάσει, ωραία κίνηση. Αστόχησε, αλλά πήρε το φάουλ. Ίσως με λίγη καθυστέρηση. Αλλά δεν θα πάει στις βολές του Σερβορόπουλου. Σε επιφανέτη τον Σέρβα. Θα πω ότι θα τον ανεβάσουμε και τον Σέρβα. Αν δεν θα πω ότι θα τον ανεβάσουμε και τον Σέρβα. Αν δεν θα πω ότι θα τον ανεβάσουμε και τον Σέρβα. Αν δεν θα πω ότι θα τον ανεβάσουμε και τον Σέρβα. Αν δεν θα πω ότι θα δεν ξαναπήρε την μπάλα. Ο Κέβιν έχει κολλήσει πάνω και του κλέβει την μπάλα εντυπωσιακά. Φεύγει στο transition και τελειώνει με λίγο ανοχόδο στην πρώτη φάση. Αστοχώντας και ο Πετρόπουλος ξανά με την μπάλα. Φάουλ, ο Παχιστόπουλου μόλις το τρίτο μαδικό. Στα 1:26 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Τσαμουράς πάει στην επαναφορά και ο Πετρόπουλος και πάλι στην οργάνωση. Ο Γιουμτζίδης Τσαμουράς που στάρει με Παπαχριστόπουλο. Παίρνει την εσωτερική, τελειώνει με ανάποδο λέει άστοχα. Η μπάλα φτάνει στο κονέα στο Κωστόπουλο. Εκείνος επιχειρεί μια διοίκηση. Τον έφτυσε σε εισαγωγικά η μπάλα. Τσαμουράς, step back. Όχι. Με ποτέ στο αμυντικό rebound. Και τρέχει. Χωρίς να βρει όμως πολλές λύσεις. Σερβός κάτω από τα λάθη με 2. Δυσκολεύεται και κόβεται καθαρά. Και στη συνέχεια έχουμε παρέμβαση από το πόδι παίχτη τον Ίγκλης. Σερβός λοιπόν θα επαναφέρει από sideline. Βγαίνει από Παχριστόπουλος. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Κέβιν στη γωνία. Θεοδωρόπουλος ποστάρει. Για δεύτερη φορά το επιχείρη αυτό σήμερα. Ούτε τώρα έχει αποτέλεσμα. Ο ίδιος με ηγεσία. Τελικά τελειώνει ο χρόνος. Θέλει πάλι στα χέρια του. Νέα κατοχή του Σίγκης που είναι ουσιαστικά όλη η επίθεση δική του, καθώς κάποια δέκατα μένει στο χρονόμετρο. Πετρόπουλος Σερβός είναι κοντά του. Αφήνει hand-off στον Κωστόπουλο. Εκείνος θα διεισδύσει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία κίνηση. Άσε το τελείωμα. 3 δευτερόλεπτα. Με υποθέσεις. Θα πετάξει από το κέντρο. Τέλος του περιόδου. Στο 8-9. Χαμηλό σκορ, χαμηλό θέαμα που βρίσκει τις ομάδες, τις δύο ομάδες πολύ κοντά. Επιστρέφουμε σε λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στο 8-9. Δεν θυμίζουμε το σκορ. Είναι άλλο σύστημα, δυστυχώς. Οι Eagles προηγούνται με έναν πόντο επί των τυπικά γηπεδούχο pick and roll. Ούτε με το κόμπο του ημιχρόνου μηδενίζει. Το δοκίμασα χθες. Όχι, δεν είχα μάθει. Όταν αρχίσει ξανακατεύω. Τσαμουράς θα επαναφέρει για τους Eagles και είναι όλα πλέον έτοιμα για την έναρξη. Μπάλα στα χέρια του Παναγιώτη Κολοτούρου. Σερβός πάντα κοντά του. Κίνηση χωρίς την μπάλα από τον Σαμουρά δεν πήρε βέβαια. Και πάλι Κολοτούρος. Τώρα θα βρίσκει το συμπέκτη του στον Σαμουρά. Ο Παχριστόπουλος δέχεται μια σταυρωτή και μένει πίσω. Τσαμουράς στάρει για 2, αστοχή. Κολοτούρος θέλει την μπάλα όμως στον Κωστόπουλο. Εκείνος επιχειρεί ακόμη μια διοίκηση. Φάουλ, 2 βολές. Έχει διεμβολήσει αρκετές φορές την άμυνα των beat and roll ο Κωστόπουλος σήμερα. Τις περισσότερες χωρίς επιτυχία βέβαια. Έτοιμος για την πρώτη. Έξω, το 10. Ετοιμάζεται και για τη δεύτερη για να στείλει την ομάδα του στους 3. Αστοχή, rebound από τον Ζερβό. Μετά από μάχες. Εκείνος θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Δεν βρίσκει πολλούς παίκτες με κρυφανέλα. Επιλέγει να πάει μόνος του. Να τελειώσει τη φάση άστοχα. Ο ίδιος επιθετεί το rebound. Ούτε τώρα. Το Στόπουλος αφήνει στον Πετρόπουλο.
την μπάλα στα σίγουρα χέρια του Κολοκούρη. Ωραία η σκαστή σαν σκέψη. Ο Κέβιν παρενευλήθηκε και η μπάλα είναι εκτός για τους Eagles. Με 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Κολοκούρος έξυπνα για τον Κωστόπουλο. Γκολ φάουλ. Κινήθηκε εδώ η άμυνα των Πυρεμερών. Σίγουρα έχουν παράπονα από την συγκεκριμένη φάση. Κωστόπουλος που δημιουργεί αρκετά προβλήματα μετά την είσοδο του στο μάτς. 2 στις 3 πλέον βολές, το 8-13. Και έχουμε επανάληψη της επαναφοράς. Σερβός. Ενώ ετοιμάζεται και ο Δημητράκης σε πρώτη ευκαιρία να περάσει στο παρκέ. Νομίζω δεν βγήκε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο σχήμα στους πυρεμρών. Ο Ζεβός πάει και πάλι μόνο στο πιαστοχή. Ο Κολοτούρος θέλει να τρέξει την αντιπλευρά, είναι 2-2. Τελικά επιλέγει να σταματήσει και να περιμένει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να αντιπλευθούν. Κολοτούρος, πολύ ωραία κίνηση, 8-15. Ισουνής, Κόλιας, Γιαχαλής, Δημητράκης, έχουν σηκωθεί όλοι. Και λογικό, καθώς τίποτα δεν πάει καλά για τους πυρεμρών στα τελευταία λεπτά. Ρεμποτέσεις. Λογικά μόνο αυτό θα παραμείνει. Ρεμποτέσεις μέχρι μέσα. Χάνει. Την μπάλα στον Πετρόπουλο. Γρήγορη πάση για τον Κωστόπουλο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 8-17. Ένα εκ μέρους 8-0. Μετά την έναρξη του δεύτερης περίοδου. Αναπάντητο χωρίς time out κιόλας. Ρεμποτέσεις. Προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα ο Θεοδωρόπουλος. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει την φάση. Καλά μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. 10-17. Κολοτούρος παίρνει ένα screen. Αφήνει στον Καμουρά, ο οποίος έχει βοηθήσει αρκετά και σε άμυνα και σε επίθεση. Κολοτούρος του Στάρι. Τελικά η μπάλα φτάνει σε εκείνον. Ωραία, θα βρει τον Κολοτούρο. Εκείνος είχε λίγα δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι καλύτερο. Και ο Θεοδωρόπουλος στην άλλη πλευρά δεν θα βρει στόχο. Πολλές ατομικές προσπάθειες, οι οποίες καταλήγουν συνήθως εκτός καλαθιού. Πετρόπουλος. Δύσκολη προσπάθεια, εκείνος θα εξοχίσει όμως. 10-19. Στους είναι 9 και πάλι. Η μέγιστη τιμή της διαφοράς για τους Eagles. Ζερβός. Ρεμποτέσει με τον Κολοτούρο, θέλει να μπει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Το δεύτερο μοντικό. Βολές για τον Παναγιώτη Ρεμποτέσει. Έγιναν οι αλλαγές για τους πυρεμπρών. Μέσα η πρώτη, 11-19. Δύο στις δύο, Αλάνπαστος. Ο Παδόπουλος επιστρέφει στο ματ στη θέση του Κολοτούρου. Παναγιώτης Κολοτούρος λοιπόν με την μπάλα. Αφήνει στο Σαμουρά. Εκείνος με τη σειρά του στον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος μπροστά στον Κουσουνί. Δύσκολο σουτ χωρίς τύχη. Και ο Λεμποτέ στην άλλη πλευρά τρέχει. Έχει και την επιλογή του Γιαχαλή. Δεν του περνάει. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, βγάζει το Κόλια, Γιαχαλής. Ωραία η no-look πάσα του Λεμποτέσι.
και το ανάποδο λέει από το Δημητράκη για το 14-19. Κωστόπουλο. Πετρόπουλο. Το πιστεύει και πάλι προσπάθεια να το δώσει στα ίσια. Την μπάλα και πάλι για τους Ίγκους. Πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ από τον forward, τον Μπίρεν Ρόλι. Καμουράς, τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να πετάξει. Ούτε τώρα. Πολύ καλές άμυνες στο τελευταίο λεπτό για τον Μπίρεν Ρόλι. Στο τελευταίο λεπτό μάλλον. Ειδικά από όταν χρησιμοποίησαν πιο ψηλό σχήμα, το τωρινό. Κόλλιας για τρεις. Βαλαβαίνει και βγαίνει άτυχος. Ο Παδόπουλος στη γωνία δεν το επιχειρεί. Θέλει να περάσει ανάποδα με μια πάστα στο κακή άμυνα, παρόλα αυτά εδώ δικημένη περίπτωση από τους Ίγκους, από τους Πίρεν Ρόλ. Δημητράκη νικάει τους πάντες και τα πάντα για το 16-19, διαφορά στους τρεις. Θα σουτάρει για δύο και θα ευστοχίσει. Πάρα πολύ θετικό το Κωστόπουλος. 16-21, ξεκολλάει λίγο την ομάδα του, καθώς είδε το συν 9 να γίνεται συν 3 μέσα σε 1,5 λεπτό. Τώρα μια προσπάθεια για καλή, χωρίς αποτέλεσμα. Πετρόπουλος αφήνει στον Κολοτούρη για το κατέβασμα. Κολοτούρος για τρεις. Όχι, βιάστηκε νομίζω. Και ο Δημητράκης τώρα με την μπάλα. Του δίνει ένα σκρίν ο Κόλλιας. Περνάει ο Δημητράκης μέχρι μέσα. Φάουλ. Δύο βολές. Νομίζω χαμηλά είναι το φάουλ. Νομίζω τρίπλαρε ακόμα ο Δημητράκης όταν στηρίχθηκε. Δημητράκης λοιπόν στην πρώτη. Συν 5 για τους Ίγκους. Άστοχος. Και για τη δεύτερη ας το σκέσει αυτή ο Τερβός σε επιθετικό rebound και στο καλάθι 18-21. Μετρόπουλος. Κολοτούρος βρίσκει χώρο και στενή για δύο άστοχα. Νεμποτέσεις στο αμυντικό rebound. Είναι 3-2 στην άλλη πλευρά. Νεμποτέσεις σουτάρει για 3 στον εμπιδιασμό. Περνάει μέχρι μέσα, ωραία κίνηση, φάουλ, δύο βολές. Κολοτούρος έτοιμος για την πρώτη βολή. Αστοχή στη δεύτερη όμως, εκείνο ο Κωστόπουλος για ακόμη μια φορά. Κολοτούρος. 3,5 λεπτά ακόμα πίσω, τα σκρίν θα εκτελέσει για 3 το ταμπλό και στεφάνει και έξω. Η μπάλα στα χέρια του Δημητράκη. Δημητράκης περνάει, τελειώνει τη φάση όμορφα, 20-22. Ωραία το νικητή του.
τελειώσουμε ένα φλότερ. Δεύτερη προσπάθεια, 22. Έχουμε time out, οφέτο. Time out, σωστά. Επιστρέφουμε σε λίγο με τις δύο ομάδες να είναι εξόπαλα στο σκορ, το σιδείο όλα οι beer and roll έχουν επιστρέψει. Για τρεις θα στοχίσει σήμερα. Κόλλιας μάζεψε, σερφός. Ευκαιρία για τους πύρους νερών να τους περάσουν. Μετά από πάρα πολύ ώρα σερφός, με τα μπλό στοχή, 24-22. Το 8-1 παιχνίδι. Κλέβει αλλά με φάουλ. Παρόπλος από τα χέρια του Κολοτούρο. Εκείνος με ενισχυσαλλαγές με τον Δημητράκη. Κωστόπουλος για ακόμη μια φορά κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Να αφηθήσει την άμυνα, αλλάξει τη φορά στο χ. Θα πάει, θα προσπαθήσει να πάει αντίθετα το σπίτι. Deflection του Κωστόπουλου. Μπάλα εκτός για πήρε νερό και πάλι. Με 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Κόλλιας. 5 ακόμα. Γυρνάει ο Κόλλιας. Είχε και ελεύθερο lay-up. Τρίποντα από τον Παπακωστόπουλο, άστοχο. Δίδεις με χώρο, τον επιχείρησε ο Κολοτούρος, ένα step back και εκτέλεση για 2 στους 4-24. Πολύ smooth. Σερβός περνάει εύκολα, πάρα πολύ ωραίο το λάθη. 26-24. Ο Κολοτούρος έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Τελειώνει εδώ με ένα φλότερ, 26 όλα και πάλι μαζί. Συμβαδίζουν οι δύο ομάδες τα τελευταία 2 λεπτά. Δημητράκης περνάει,
φάση. Ο ίδιος όμως είναι εκεί που βάζει και πάλι την ομάδα του μπροστά. Τελευταία επίθεση του ημιχρόνου, 28-26, ο Λοτούρος. Ακόμα 7-5, Κολοτούρος, step back. Σουδιαδίο, άστοχο. Τέλος του μικρόνου, 28-26 για τους Μπίρεν Ρόλ, που νομίζω μπορούν να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο που έκλεισαν το πρώτο μέρος. Θα λέμε λοιπόν και πάλι σε λίγα λεπτά για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο Κουσουνής
το follow, ούτε τώρα έτσι το καλά σε δεύτερο χρόνο για τους Diren Ron. Αμυντικό rebound. Παπαδόπουλος περνάει τάπα στα ίσια νομίζω από τον Δημητράκη και ο Θεοδωρόπουλος στην άλλη πλευρά έχει κλειστεί από δύο. Παρ' όλα αυτά βρίσκει τρόπο και Σουνής, εξτραπάσα, Κέβιν για τρεις, όχι Θεοδωρόπουλος όμως ανανεώνει με σχετικό rebound του Σουνής. Αφήνει στο Δημητράκη. Δημητράκης, Λεμποτσέχης από τη γωνία για τρεις, σίδερο. Δημητράκης προσπάθησε τελικά, έβαλε και πάλι στα χέρια του Θεοδωρόπουλου, του πια δύο και πάλι στο σίδερο. Και ο Κωστόπουλος έχει φύγει στην άλλη πλευρά, φάουλ του Δημητράκη στον Κολοτούρο πριν προλάβει εκείνος να μπασάρει. Βρίσκει τον έτερο Κολοτούρο. Ο Παδόπουλος στυμμένος από την κορυφή, άστοχος του Σιμής. Έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 3,5 λεπτά δεύτερο μέρος. Δημητράκης μέχρι μέσα. Λέει από το αριστερό άστοχο. Αναμένει το 35-31. Ο Γιουμπίδης Κωστόπουλος, θα πει μέχρι μέσα, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ. Ο Κέβιν δεν συμφωνεί. Δύο βολές παρόλα αυτά για τον Κωστόπουλο. Η πρώτη 35-32 στους 3. Και 35-33. Τρεποθέσεις. Περνάει, προσπαθεί να βρει τον Κουσουνή. Κακή πάσα, δεν έφτασε ποτέ. Πήγα να παίξουν το pick and roll, δεν λειτουργείς όμως. Τη φλέξε τώρα του Κέβιν. Κάση και μετά ρίξε το παιδί μου. Το Γιουμπίδης. Step back. Και εκτέλεση για τρεις. Είναι καλό. Ο Παδόπουλος είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Αλλά δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος και έτσι έχουμε κόρνα. Δημητράκης. Στους δύο υπενθυμίζει το ρωστό. Για τους υπέρ των Diren Ron. Δημητράκης για τρεις. Όχι. Πολύ κακός. Για χαλή σκόλια ετοιμάζονται για τον Ρόλ, Λεβοτέσεις, Μητράκης και Κέβιν περνάνε εκτός. Όχι, αντί του Λεβοτέσεις ο Θεοδωρόπουλος. Είτε να ισοφαρίσουν, είτε να περάσουν και μπροστά. Κολοτούρος θέλει να βάλει την ομάδα του μπροστά, δεν είναι καλό το σουτ. Ο Κουσουνής προσπαθεί και τελικά κερδίζει τη μάχη του rebound. Και τρέχει κιόλας στην άλλη πλευρά, φτάνει μέχρι το τέλος. Έχουμε
time out. Επιστρέφουμε. Χώρο για τρεις, δεν βρίσκει στόχο, ο Σιλής μαζεύει. Ψάχνει στήριγμα, βρίσκει το Γιαχαλή, εκείνος τον Κόλια, ο οποίος εκτελεί για την κορυφή για τρεις. 40-33 μεγάλος του. Παναγιώτης Κολοτούρος με το σερβό. Πολλά υπάρχουν, όμως ο Κολοτούρος περνάει. Βγάζει έξω, Τσαμουράς. Ο Παδόπουλος πάλι, Παναγιώτης Μπάλα, 4. Απ' τη γωνία ο Κολοτούρος για 3, ο Κουσουλής μαζεύει. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τους Ίγκλες. 5-0 τώρα το σερί και διευρύνεται με το one man show του Κουσουλής, 42-33. Η μεγαλύτερη διαφορά του ΜΑΤ για τους πήραν ρόλους. Είχαν πάει στις 9 και οι Eagles σε κάποια φάση. Κολοτούρος, ωραία τέλος. 42-35. Τρεμποτές, Κόλια, Ζαχνιπάστα, Σουβνής, στυμμένος για 3, μπάλα μπαίνει και φιένει. Τώρα στην άλλη πλευρά. Σκριν του Παπαδόπουλου. Τα μακαρίσματα να το προσέχουν. Τώρα πάνε δύο στο Κολοτούρο. Εκείνος περνάει ανάμεσα από δύο. Πάρα πολύ άτυχο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Το πρώτο που επιχείρησε. Δεν προτέχει. Το φάουλ από τον Καμουρά, το μαρκάρισμα. Ο Παχριστόπουλος στη θέση του Λεποντέση και ο Ζερβός θα επαναφέρει από την baseline. Ζερβός ψάχνει επιλογές, τελικά θα σου πάρει ένα heavily contested που λέμε και στο NBA του. Ας το κύριε. Κολοτούρος θα περάσει. Φάουλ αμυντικό. Και είναι βολές καθώς έχει δοθεί στην προσπάθεια του Παναγιώτη Κολοτούρου. Έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 5. Δεν θα μειώσει στους 6 με την πρώτη. Ας πω εκεί. Thank you.
τώρα, 42, 36, 2 και 17 ακόμα. Επιστημής, αφήνεις το διαχαλή. Κόλλιας, θα σουτάρει για 2, 44, 36. Μίλα καθώς σε τέτοιες προσπάθειες ο Κόλλιας. Και πάλι στο αυτό διαφορά. Κολοτούρας. Παίρνει, θα δείξει τον Πετρόπουλο, εκείνος θα δοκιμάσει από τον Τρόπον, άστοχος, επιθετικό rebound για τους Σίγκης, Τσαμπουράς, Κολοτούρος από τη γωνία για 3, επιθέλει στα ελληνικά ποιος, 44-39, γενικότερα και από τις δύο ομάδες τεράστια αστοχία, στα σούτα τα 6-75, όλια. Για χαλή θέλει να απαντήσει όχι. Κολοτούρος και πάλι με την μπάλα. 44-39. Κολοτούρος για δεύτερο σερί. Όχι αυτή τη φορά. Κόλλιας μάζεψε. Κουσουμί. Κουσουμί σε επιχειρεί να κάνει για τρίτη φορά το ίδιο. Αυτή τη φορά θα αστοχίσει. Μπάλα στον Πετρόπουλο. Στο μακρινό rebound. Βρίσκει τείχος μπροστά του στον Γιαχαλή. Τσαμουράς. Ελεύθερο τρίποντα από τον Κολοτούρο. Θα ήταν μεγάλος όταν έπαινε. Δεν πήγε όμως. Παναγιώτη, σήκαρε. Γερβός. Εκείνος το στάρι του Σαμουρά, κοιτάζει να δει και τι επιλογές έχει. Θα περάσει πάρα πολύ έξυπνα στο Γιαχαλή, ο οποίος έφτιαξε μπακτόρ 46-39 και πάλι τελευταία κατοχή Σίγκη. Ο Λοτούρος θα περάσει, έχει χρόνο όμως, μπορεί να το σπαταλήσει όλο. Περνάει ένας από δύο, ωραία πάσα για τον Λοτούρο, 46-41. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα, Παπαχριστόπουλος, Κόλλιας, θα πετάξει, όχι, 46-41, τέλος 3-10 στο συν 5 η πιδεμπρόλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί στους διαδοσμένους από την τελευταία δεκάλεπτα. Τέταρτο δεκάλεπτο, 46-41 και δημιουργούμε το σκορ, συν 5 για τον Τίρεν Ρόλ που έχουν βελτιώσει ραγδαία την εικόνα τους από τα μέσα του δεύτερου χρόνου του δεύτερου δεκαλέπτου και έπειτα. Και 46-43. Στο ένα καλάθι η διαφορά. Ο Παπαχριστόπουλος με χώρο για 3. Με ταπλό 49-43. Πολύ μεγάλο σουτ. Κολοτούρος θέλει να απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Το
σε μη μαζεύω. Περνάει στον Κόλια, κοστάρει. Προσπαθεί και να τον βγάλει έξω, ο Κολοτούρος έκλεψε. Καλή άμυνα εδώ για τους Σίγκους. Από την αρχή ως έπαιρνε. Σαμουράς, Κολοτούρος. Θα πει μέχρι μέσα, θα τελειώσει με ένα φλότερ. Άστοχα, ο ίδιος ο Κορυμπάου. Σαμουράς από 45 μέρες, ελεύθερος για 3 μέσα. 49-46, πολύ μεγάλο σου. Η απάντηση ουσιαστικά στον τρίποδο του Παπαχριστόπουλου προηγουμένως. Ζερβός. Έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον το μάτι του Σουνί. Διαχανή. Αυγή έξω. Κόλιας. Θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει Κολοτούρος στο αμυντικό. Σαμουράς. Πάλι Κολοτούρος. Για 3 από 45 για την ισοπαλία. Όχι, Πετρόπουλος όμως έρχεται για το επιθετικό rebound. Και time out ζητάει ο Λεμποτέσης. Κολοτούρος μέχρι μέσα. Όχι, μέσα το καλάθι. Από την καλή άμυνα του Κουσινή. Δερφός. Παραλίγο να μπερδευτεί. Τελικά πάει μέχρι μέσα. Τώρα θα κάνει το λάθος. Κλέβει ο Πετρόπουλος που είναι και εκεί. Πολύ κακή πάσα στο συμπέχτη του. Time out που είχε καλέσει ο Λεμποτέσης. Στο συν 3 για τους πήρε με τον από 45 μοίρες, εύστοχος, 54-48. Πάντα σε αυτά τα σημεία θα μιλήσει ο Λεμποτέσης. Τους έχεις διαφορά. Πάρα λίγο είναι το λάθος τώρα, Κολοτούρος στη γωνία. Δυσκολεύεται. Σου δια 3 από 45 μοίρες, άστοχο, Κόλιας μαζεύει. Κόλια, το ποστάρισμα.
βγάλει στο Λεμποτέσια από εκεί που ευστόχησε πριν. Αυτή τη φορά θα κάνει έρπον. Και ο Κολοτούρος με την μπάλα. Κωστόπουλος. Θα περάσει από το screen. Ωραία κίνηση, ball foul. Κωστόπουλος ίσως και ο καλύτερος σήμερα από τη σύγκληση. 54-50 και μία βολή. Με τις διεισδύσεις του τα επιθετικά rebound έχει εν πολλής κρατήσει την ομάδα του μέσα στο μάτς. Αστοχή όμως τη βολή. Σερβός θέλει να παίξει γρήγορα, το Μποτέσι. Ένας με τρεις είναι. Με Μποτέσι δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ίσως βιαστική λίγο αυτή η επίθεση για τον Πίρεν Ρόλ. Κολοτούρος. Για να τον δούμε. Στέκεται και εκτελεί για δύο. Όχι. Βάλα στα χέρια του Παναγιώτη Κολοτούρου. Εκείνος θα βρει τον Κωστόπουλο. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Κολοτούρος, Πετρόπουλος. Κολοτούρος. Κωστόπουλος στην κορυφή. Προσποιήθηκε σούταρ για δύο. Κακός σου. Ο Μητράκης ανεμόθητος στο αμυντικό ριμπάν. Λεμποτές. Περάσει, φοβερή πάσα για τον Κόλια. Εκείνος δεν θα εξοχίσει όμως τον τρίποντο. Κολοτούρος. Προκείνωσε να πάει αντίθετο από σπίτι, τελικά πάσα στον Κωστόπουλο. Εκείνος βρήκε τείχο όμως, τελείωσε τη φάση. 54-52 στο δίποντο η διαφορά. Θα τελειώσει τη φάση καλά, 56-52. Κολοτούρος τώρα με τον Κόλια. Γρήγορο παιχνίδι τώρα, τελευταία λεπτά. Κωστόπουλος, Πετρόπουλος στα 10. Πετρόπουλος με υποψία φάουλ. Και έχουμε εκεί. Πέταξε την μπάλα απλά. Και εκείνη δεν έφτασε ποτέ στο καλάθι. Δημητράκης μέχρι μέσα δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Κολοτούρος μάζεψε. Παναγιώτης Κολοτούρος. Επίδειξη υψηλής τεχνικής. Το τελείωμα όμως δεν ήταν υψηλής τεχνικής. Βγει προς τα έξω. Και θα δώσει τον Ζερβό. Εκείνος θα τελειώσει με το λέει από 58-52. Μεγάλο καλά θετά τον Ζερβό. Κολοτούρος. Κωστόπουλος. Περνάει, μπαίνει μέχρι μέσα, απαντάει στο προηγούμενο lay-up, 58-54. Λεμποτέσεις. Κόλιας, θα σουτάρει για δύο, φυσικά και θα εξοχίσει από εκείνο το σημείο. Αν δεν του παίξει άμυνα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα το πάλι. Και φάω την Λεμποτέσι τώρα στον Κολοτούρο. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αλλαγές. Αλλαγή μάλλον του Θεοδωρόπουλου στη θέση του Παπαθεστόπουλου. Σαράτε.
33. Όχι. Δεν είναι καλό. Επιστρέφουμε.
και έχουμε time out που καλούν οι Eagles. 60-57, 14 και 6 ακόμα και υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης. Κωστόπουλο, 14 και 6, όλα είναι ανοιχτά. Κολοτούρος, 7, 6, Κολοτούρος, 5, 4, από το κέντρο σχεδόν δεν μπορεί, Κωστόπουλος, όχι, τέλος αγώνα, 60-57, για δίποτε, Κωστόπουλος. Νίκη λοιπόν για το Spear and Run με 60-57, διαφορά 3 πόντων σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νίκη λοιπόν για τους τυπικά γηπεδούχους Spear and Run που λίγο έλειψε στο τέλος να την πάθουν μόνοι τους, αλλά κατάφεραν και έφυγαν με το ροζ φύλλο.